αποθέωση της μηχανής. Πού τη βλέπουμε εκείνη την εποχή την αποθέωση της μηχανής? Στα πάντα. Σε αυτό που λέει ο Λένιν, για παράδειγμα, ότι πρέπει να γίνουμε όλοι διδίτσα και ροδίτσα της σοσιαλιστικής ανυποδόμησης. Σε αυτό που ζωγραφίζουν, απεικονίζουν στο έργο της οι κονστρουκτιβιστές εκείνης της εποχής, καλλιτέχνες πάντων. Βλέπει λοιπόν τη μηχανή, την αποθέωση της μηχανής και βλέπει ότι αυτό, εκεί υπάρχει ένας κίνδυνος. Ζωγραφίζει λοιπόν ένα σύμπαν, ζωγραφίζει ένα κλειστό κόσμο που κυβερνιέται με μαθηματική ακρίβεια από τη μηχανή. Ζωγραφίζει ένα κόσμο εργοστάσιο, όπου οι άνθρωποι είναι διδίτσα και ροδίτσα του κρατικού μηχανισμού. Ζωγραφίζει ένα εργοστάσιο κλειστό, κλειστό σύμπαν, όπου φτάνοντας το έπακρο αυτού που το γνώριζε, γιατί είχε πάει στην Αγγλία, το ακούσατε αυτό, είχε παρακολουθήσει πώς δουλεύουν οι βιομηχανίες σε μια εποχή που η Αγγλία βρίσκεται στο ζενίθ της βιομηχανικής της ανάπτυξης, και βλέπει ότι το εργοστάσιο αυτό δεν μπορεί παρά να δουλεύει με τους νόμους του Τέιλορ, φυσικά, με την παραγωγή, με την ένταση της παραγωγής, με την μέτρηση του χρόνου, με τον άνθρωπο μηχανή. Και λέει, και συστήνει και φτιάχνει ένα σύμπαν όπου έχουν ένα κλειστό, ένα περίβλημα διάλειμμα μέσα στο οποίο ζει ο κόσμος μηχανή σε ένα εργοστάσιο, και απ' έξω είναι ο άλλος κόσμος, ο κόσμος που αφήσαμε απ' έξω. Δηλαδή ο κόσμος ο οποίος λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της φύσης, δηλαδή σύμφωνα με την εντροπία, σύμφωνα με τη φυσική εντροπία των πραγμάτων. Όμως προσέξτε, μέχρι εδώ είναι μια πολύ ωραία σύλληψη. Έφτιαξες ένα σύμπαν όπου τα πάντα κυβερνιόνται με μαθηματική ακρίβεια, τα μαθηματικά εδώ αποθεώνονται, έτσι, δηλαδή τα μαθηματικά είναι, το διαβάζω, γι' αυτό καθυστερώ, τα μαθηματικά, όπως και ο θάνατος, ποτέ δεν κάνουν λάθος. Έτσι. Λοιπόν, όλα οργανώνονται με μαθηματική ακρίβεια. Και ο έρωτας, όπως υπόθηκε ήδη, τα πάντα. Όμως τι γίνεται, ποιο είναι το σημαντικό σε αυτή τη σύλληψη? Δεν είναι το σύμπαν. Δεν είναι το σύμπαν. Δεν είναι δηλαδή ο άνθρωπος μηχανή το σύμπαν εργοστάσιο. Το σημαντικό είναι ότι ο Ζαμιάτιν σκοτώνεται να καταγράψει κάτι άλλο. Την κλίμακα των συναισθημάτων, την ψυχική κλίμακα που υφίσταται το άτομο που σύνδεσε σε αυτό το εργοστάσιο. Όλη την ψυχική κλίμακα, όλη την ψυχική διαστροφή, όλες τις ψυχικές αντιθέσεις στις οποίες υφίσταται το άτομο που υποχρεώνεται να ζήσει εκεί. Υποχρεώνεται να ζήσει εκεί με ποια έννοια? Με την έννοια που έχουν ενσταλάξει ότι, κοίταξε να δεις, η ευτυχία είναι πολύ απλό πράγμα, αρκεί να μην έχεις ελευθερία. Αν δεν έχεις ελευθερία, δεν θα έχεις και καμιά έννοια. Μακάρι το έχει το πνεύμα. Δεν θα χρειάζεσαι τίποτα. Αυτός που βιώνει αυτό, το αποδέχεται. Το αποδέχεται σε τέτοιο βαθμό, ώστε να νιώθει, στην αρχή τουλάχιστον, ευτυχής από αυτή τη συνθήκη και να λέει, ναι, δεν έχω επιθυμία, πολύ βολικό, πολύ βολικό τα ακούω, δεν χρειάζομαι τίποτα, αντί να έχω τι, αντί να έχω πίστη σε αυτό το εργοστάσιο σύστημα στο οποίο ζω. Δηλαδή, προσέξτε, αντί να έχω πίστη στα μαθηματικά, αντί να έχω πίστη στη μαθηματική λογική. Και με αυτή την έννοια έχεις εδώ ένα
ένα σύμπαν, όπως είπα, ένα εργοτάξιο, στο οποίο είναι σαν να αναγράφεται πάνω-πάνω, όχι στην επιθυμία, ναι, σε μια συνθήκη, μια ερμάνια. Είναι ένα βήμα πριν τη λογοτομία αυτή η συνθήκη. Δεν έχω επιθυμίες, δεν έχω σκέψεις, δεν με ενδιαφέρει το αλκοόλ, δεν με ενδιαφέρει το σεξ, δεν με ενδιαφέρει η κλασική μουσική, δεν με ενδιαφέρει τέχνη δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Είμαι ευτυχής. Αυτή είναι η τρομακτική λογική, η οποία υπάρχει εδώ, αλλά προσέξτε, θα επανέλθω τώρα. Το σημαντικό είναι ότι ο Ζημιάτη και εδώ τον βοηθάνε οι τεχνικές που ακολουθεί και που θα αναλύσω όσο μπορώ πιο σύντομα στη συνέχεια. Το σημαντικό είναι ότι καταγράφει βήμα προς βήμα τα στάδια που δεξιώνεται το άτομο, το υποκείμενο με κεφαλαίο υψόλαιο, το συλλογικό υποκείμενο που δέχεται αυτή τη σαφρή κατάσταση. Δηλαδή, κοιτάξτε, υπάρχει ένα τώρα ή αν θέλετε ένα πριν, όπου ζεις, όπου τα άτομα ζουν τη ζωή τους, την ρυθμισμένη με τους νόμους του Τέιλορ, τη μαθηματικά ρυθμισμένη ευτυχία τους, και υπάρχει ένα μετά, που το μετά αυτό συμβαίνει όταν κάποια άτομα ή ένα από αυτό καταρχήν έρχονται αντιμέτωποι με αυτό που φαίνεται να βρίσκεται αποθυμένο, κρυμμένο, καταπιασμένο, συνειδητοποιημένο μέσα τους και που είναι η επιθυμία. Όταν εμφανίζεται η επιθυμία, αυτομάτως αρχίζει να εμφανίζεται ένα μετά. Ένα μετά που αυτό το μετά είναι η αρχή της εντροπίας αυτού του σαφρού συστήματος. Λοιπόν, η επιτυχία, η μαστοριά του Ζαμιάτιν βρίσκεται στο ότι περιγράφει αυτή το κλίμα, δηλαδή έχει την ψυχολογία του πριν, όπου η ψυχολογία του πριν έχει τα εξής στάδια. Μια τετραγωνισμένη θέαση του κόσμου. Μηχανικές λειτουργίες στην καθημερινή σου διαβίωση. Τάκ, 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 για όλα τα πράγματα. Ακόμα και για να πάρεις αέρα, βγαίνεις μαζί με τέσσερις ακόμα, τρεις ακόμα. Και προχωράς σαν στρατιωτάκι. Έχει μια πολύ ωραία μεταφορά. Όπως οι Ασσύριοι στις στήλες της Μεσοποταμίας. Ξέρετε που έχετε δει που είναι. Λοιπόν, μηχανικές λειτουργίες. Ελεγχόμενες αισθήσεις. Το τι θα νιώσω, το αν θα υποφέρω ή δεν θα υποφέρω. Θρησκευτική πίστη και ευλάβεια απέναντι στον αριθμό. Πειθαρχία, υποταχή, συνένεση, αυτοπεποίθηση μετά, τυφλότητα. Όλα αυτά στα δείχνουν πως σιγά σιγά διαμορφώνει το υποταγμένο υποκείμενο. Για ακούστε τα ξανά και φέρετε τα στο τώρα. Τετραγωνισμένη θέαση του κόσμου. Μηχανικές λειτουργίες στην καθημερινότητα. Ελεγχόμενες αισθήσεις, θρησκευτική πίστη και ευλάβεια απέναντι στον αλάθη του αριθμού. Πειθαρχία, υποταγή, συνένεση, αυτοπεποίθηση, τυφλότητα. Και μετά έρχεται το μετά, γιατί υπάρχει αυτό που λέω η συνάντηση με την επιθυμία. Το μετά έχει άλλα στάδια. Την περιέργεια, την ανατριχίλα, τον ερεθισμό, την απόλαυση, την ευδαιμονία, τον θαυμασμό, τον θέο, την οδύνη, πόνο, άγχος, φόβο, τρόμο. Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις εύκολα. Δεν μπορείς να το περιγράψεις εύκολα. Χρειάζεσαι, πώς να το πω, αυτή την ανελέητη, αλληλοτεμνόμενη, κατελιστική περιγραφή αισθημάτων. Πρέπει να διαθέτεις ιδιαίτερη μαστοριά για να την κάνεις πιστική. Και αυτό είναι που το καταφέρνει. Και καταφέρνει, σε τέτοιο βαθμό το καταφέρνει αυτό. Κοιτάξτε, ενώ όλο το μυθιστόρημα γίνεται
μονολογικά, είναι ουσιαστικά ένας μιλάει, ο αφηγητής. Ενώ δηλαδή έτσι, τυπικά μια μονοφωνική αφήγηση είναι τέτοιες και τόσες αυτές οι αλληλοτεμνόμενες, επιμένως το πρώτο, αλληλοτεμνόμενες, έτσι, μεταπτώσεις του ήρωα, που είναι σαν να έχεις τελικά ένα πολυφωνικό έργο, κατά τον τρόπο που το λέει ο Βαχτίν, που λέει στο πολυφωνικό έργο, όταν μελετάει τον Ντοστογεύσκη, που λέει συνδυάζουμε πολλαπλές συνειδήσεις με ίσα δικαιώματα και καθημιά με τον δικό της κόσμο, δίχως να συνοχωνεύονται στην ενότητα του γεγονότος. Αυτό κάνει. Αυτό κάνει με μονοφωνικό έργο. Γιατί δεν είναι ένας. Τη μια στιγμή είναι αυτό, την άλλη είναι στο άλλο στάδιο, την άλλη στο παρακάτω στάδιο. Να η δεύτερη, να μια άλλη τεχνική που χρησιμοποιεί. Η τρίτη τεχνική είναι η ποιητική φόρμα. Η ποιητική φόρμα για όσοι έχετε διαβάσει και έχετε διαβάσει Μαλιακόφσκι ή Φιλαπνίκο, κυρίως Φιλαπνίκο, εντάξει, δεν εκπλήσεστε τόσο πολύ όταν βλέπετε στους πίθους του ήρωα ανοίγεται ένα στήρατο φράχτη. Ήταν το φράχτης. Όταν βράχια και ουρές ανοίγονται στα κορμιά, όταν τα μάτια τρυπάνε σαν κέρατα, τα πόδια είναι κοπιά, τα αυτιά φτέρα, τράγκες, τραμισοφέγγαλο, διαγράφουν το στόμα, ο ουρανός αποτελείται από σιδερένιες πλάκες που κυνηγάει μία την άλλη κτλ. Κτλ. Και σε όλα αυτά διαμορφώνουν το φόντο, μάλλον όλα αυτά επιτρέπονται σε ένα φόντο όπου κυριαρχεί, αφού μιλάμε για μαθηματικά προσδιορισμένο κόσμο, κυριαρχεί η γεωμετρία. Έχεις ξανά και ξανά, προσέξτε, σε ένα κόσμο τακτοποιημένο μέχρι αηδίας, δεν υπάρχει κάτι. Όταν εμφανίζεται η καμπύλη στα μάτια, η καμπύλη της γυναίκας για παράδειγμα, της Ιώτα, Τριάντα, όταν εμφανίζεται η καμπύλη γιατί αυτή αλλάζει το φόρεμά της, το γιούνιθ που φορούσαν με ένα κίτρινο φόρμα και εμφανίζεται η καμπύλη, ταράζεται ο άλλος. Και δεν ταράζεται με την τυπική σεξουαλική έννοια, ταράζεται γιατί σε έναν κόσμο με ευθείες, με τετράγωνα, με κύκλους και τρίγωνα εμφανίζεται μία καμπύλη με ό,τι σημαίνει. Άρα λοιπόν έχεις αυτά τα τε, έχεις αυτή την τεχνική που περιγράφω εδώ που εν πάση περιπτώσει ξέρετε εάν κοιτάξετε λίγο τα έργα του κονστρουκτιβισμού στον οποίο αναφέρομαι. Θα δείτε πάρα πολλά πράγματα από τον Ζαμιάτιν. Ξέρετε, ο Ζαμιάτιν δεν προφήτευε την εποχή του Στάλιν. Έβλεπε το τι μπορεί να γίνει με αυτό που το είπες και εσύ. Έβλεπε αυτό που μπορούσε να γίνει αυτή η συνθήκη μέσα από το τώρα, μέσα από το τότε. Μέσα από το τότε. Γιατί. Όπως το. Ξέρετε, οι κυβοφουτουριστές που είναι οι σύγχρονοι του εκείνη την εποχή, και είναι ο Μαγιακόφσκι, ο Νέμπικ που ανέφερα και τα λοιπά, ο Κρουτσόκη, είχαν βγάλει ένα μανιφέστο, μια πολύ γνωστό μανιφέστο σε όσους έχουν ασχοληθεί με τη Ρώσικη κοινωνία. Είναι το περίφημο χαστούκι στο κοινωνικό κόστο. Ακριβώς. Ξέρετε, όλες αυτές οι αλληλοτεμνόμενες, αλληλοσυγκρουόμενες ρηπές της ψυχολογίας του πριν και του μετά του ήρωα έχουν πάρα πολύ να κάνουν με αυτό το χαστούκι και αναγκάζουν, έχουν να κάνουν με ποια έννοια, με την έννοια ότι αναγκάζουν τον αναγνώστη να τοποθετηθεί. Πού είμαι, θέλω αυτό το πριν τον κόσμο ή το μετά τον κόσμο. Τον κόσμο δηλαδή, όπου η εντροφία κυριαρχεί και δεν κυριαρχεί, η τακτοποίηση, η αριθμητική τάξη των πραγμάτων. Υπάρχει μετά αυτό που λέω, αυτή η ποιητική
εκφορά των πραγμάτων, που ξέρετε τι κάνει η ποιητική εκφορά. Με ένα θαυμάσιο τρόπο αποδεικνύει ότι ενώ τυπικά ο ήρωας, το συλλογικό υποκείμενο, αποδέχεται τη μαθηματική συνένεση στην εξουσία, την αποδέχεται, γιατί η εξουσία είναι η αλήθεια, η εξουσία ίσον αλήθεια, στην πολιτισμική του ουσία, στη βαθύτερη κουλτούρα του, το υποκείμενο, το συλλογικό υποκείμενο, παραμένει επιθυμία, φαντασία, όλη. Και τίποτα δεν μπορεί να βγάλει από εκεί. Τώρα, μίλησα για αυτή την οικονοποιία, για τις ρώσικες πρωτοπορίες εκείνης της εποχής. Ξέρετε, αν δείτε τους πίνακες, αν μάλλον τους έχετε δει όλοι τις ρώσικες πρωτοπορίες, Κοκόβα, Κοντσάροβα, Μάλεβιτς, Καντίνς και όλα αυτά τα έχετε δει, αλλά τι γίνεται, δείτε τα αφού διαβάσετε ή ενώ διαβάζετε το Γευγένη του Ζαμιάτη. Γιατί? Γιατί θα δείτε ακριβώς την αποθέωση της μηχανής. Θα δείτε ότι όταν θέλουν να ζωγραφίσουν, γιατί οι καλλιτέχνες της ρώσικης πρωτοπορίας, τους καλλιτέχνες της ρώσικης πρωτοπορίας, τους πρόλαβε και τους Ζαμιάτη. Χρησιμοποιώ την έκταση πρόλαβε, γιατί ήδη αυτή ήταν επηρεασμένη από τον κυβισμό και από τα κίνηματα του μοντερνισμού στη Δύση κτλ. Αλλά όταν τους πρόλαβε η Επανάσταση, ήταν το μέρος της Επανάστασης. Φυσικά και εμείς θα ήμασταν, ο καθένας θα ήταν. Το μέρος της Επανάστασης και επειδή η Επανάσταση προωθούσε την τέχνη επιστήμη, επειδή η Επανάσταση μιλούσε για βιδίτσα και ερωτήτσα, εκ των πραγμάτων έπρεπε να βοηθήσουν όλο αυτό, έπρεπε να το απεικονίσουν, αν θέλετε, όλο αυτό. Και ενώ το έργο τους προσπαθούσε μέσα από την επίδραση του κινησμού, του φιλουρισμού και τα λοιπά να αντιδράσει στη μονομυθικότητα, χωρίς να μπορεί να κάνει πολλά πράγματα όμως, υποχρεώθηκε τι να κάνει, να ακολουθήσει τη βιθίτσα και τη λοβίτσα. Δηλαδή, για να το πω πολύ απλά, αν δείτε τους πίνακες, τους παραστατικούς πίνακες, όχι τους αφαιρετικούς του καρπίνης, τους παραστατικούς των άλλων των γράφων της ρωσικής πρωτοπορίας, ξέρετε τι θα δείτε. Θα δείτε όχι ότι απλώς ζωγραφίζουν τους ανθρώπους σαν μηχανές, οι άνθρωποι είναι μηχανές. Όχι απλώς ζωγραφίζουν τον κόσμο σαν να ζει σε εργοστάσιο, ο κόσμος είναι ένα εργοστάσιο. Επομένως, εκεί υπήρχαν όλα αυτά τα στοιχεία που μπορούσαν να κάνουν ένα μπορούσε να τα διαβάσει βέβαια, να δει την επέκτασή τους στο μέλλον. Και κοιτάξτε, έλεγα όλο για τον Λένιν, αλλά την ίδια εποχή που ο Ζαμιάτιν πήγε στο Παρίσι, έχουμε αυτό που έλεγε ο Τρότσκι, ο οποίος υποτίθεται ήταν και πιο ανοιχτός στην τέχνη. Και διαβάζω, η πολιτική μας τέχνη κατά τη μεταβατική μας περίοδο πρέπει και οφείλει να βοηθάει τις διάφορες καλλιτεχνικές ομάδες και τις σχολές που προήλθαν από την Επανάσταση να συλλάβουν σωστά την ιστορική σημασία της εποχής. Εδώ τώρα είναι το κρίσιμο. Αφού θέσουν στους καλλιτέχνες το κατηγορικό ερώτημα υπέρ ή κατά της Επανάστασης, οφείλουν να τους παραχωρήσουν ολοκληρωτική ελευθερία και τον αυτοκαθορισμό τους στον χώρο της τέχνης. Δηλαδή, είσαι υπέρ ή κατά της Επανάστασης, πρέπει να είσαι ελεύθερος να αποφασίσεις τι θα κάνεις. Αλλά πρέπει πρώτα να μου πεις, εντάξει, υπ' αυτή την έννοια, σαφέστατα, οι καλλιτέχνες εκείνης της εποχής και ο Ζαμιάτη υποχρεώθηκαν να κάνουν πράγματα. Ο Ζαμιάτη όχι, ο Ζαμιάτη έφυγε. Σκεφτείτε, θα τονίσω πάρα πολύ όλο αυτό με τη γεωμετρικότητα του κυβισμού του πράγματος. Εάν ψάξετε, αναζητήστε και στο Google, υπάρχει. Εγώ έχω βιβλία γύρω από αυτό, γιατί έχω ασχοληθεί στον παρελθόν με τη ρώσικη πρωτοπορία. Αν ψάξετε να βρείτε
βάλτε αφίσες της Επανάστασης στον πρώτο χρόνο. Την εποχή δηλαδή που τις αφίσες τις κάνουν οι κονστρουκτιβιστές. Θα δείτε ότι όλα αυτά που λέω δεν τα λέω έτσι. Είναι μια πραγματικότητα. Σκεφτείτε ότι υπάρχει μια αφίσα που την ανακάλυψα τώρα και μάλλον την έβλεπα πάντα και δεν τη έχει σημασία. Εγώ σαν μια λαθμόνος με έπαιρνε να μην τα διαβάσω. Υπάρχει μια αφίσα η οποία λέει, εγώ θα την έβαζα, μπορεί να την έβαζα και σε εξώφυλλο. Είναι πολύ ωραίο το εξώφυλλο, αλλά θα την έβαζα και στο εξώφυλλο. Γιατί κάνει κάτι που χρόνια μετά είχε να το κριτικάρει ο Όργουελ. Δηλαδή τι λέει η αφίσα αυτή. 2 συν 2 ισο 5. Είναι μια αφίσα που προπαγανδίζει το πρώτο πεντάχρονο πλάνο. Και λέει 2 χρόνια. 1929-1930, 1931-1932 και ένα ακόμα ο προλεταριακός διεθνισμός μας. Αυτό μας κάνει 5. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Αυτό ακριβώς, αυτά ακριβώς είναι τα μαθηματικά του μονοκράτους που έχει ο Ζαμιάτιν εδώ πέρα. Σας θυμίζω ότι ο Όργουελ στο 1984 λέει, να το πω ακριβώς πώς το λέει κάπου, freedom is the freedom to say that 2 and 2 makes 4. If that is granted, all else follows. Ελευθερία είναι να μπορείς ελεύθερα να πεις 2 και 2 μας κάνει 4. Αν αυτό είναι δεδομένο, τα υπόλοιπα έχω. Έχει διαβάσει το Ζαμιά. Και ξέρει τι σημαίνουν αυτά που σας λέω τώρα για τη Ρώσικη Πορεία. Δεν θέλω να σας κουράσω με άλλο πράγμα.